Λοιπόν, βρισκόμαστε στη γιορτή Κάστανου, Παλαιοχώρη, Δήμος Παγκαίου, ένα καταπληκτικό χωριό. Είμαστε μέσα στο Καστανόδασος. Θα δοκιμάσουμε φρέσκα ντόπια κάστανα και θα δούμε την πολύ ωραία γιορτή που γίνεται. Αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Παιδιά, μεσήλικες, νεαρούς και υπερήλικες. Για πάμε. Γιορτή σήμερα. Πολύς κόσμος. Σήμερα γιορτή Κάστανου, πολλοί κόσμος. Σας καλωσορίζουμε στη Δημοτική Ενότητα Παγκαίου, στο όμορφο το χωριό το Παλαιοχώρη, το Καστανόδασος, το οποίο έχει γίνει γνωστό βέβαια, έχει γίνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Εδώ ελάτε να διασκεδάσουμε στη φύση μέσα, με τα κάστανά μας, με σουβλάκια, με οτιδήποτε. Εμείς δεν το βάζουμε ποτέ κάτω, είμαστε πρώτοι στη διασκέδαση με τοπικά τραγούδια και τοπικούς χορούς. Και εύχομαι να διασκεδάσετε όσο μπορείτε. Στον Παγκαίο, που όπως ξέρετε έχω την τύχη η καταγωγή μου να είναι από εδώ λόγω της μητέρας μου, όταν έρχεσαι εδώ αναπνέεις καθαρό αέρα. Και πρέπει να τιμήσουμε όλους τους συλλόγους και ιδιαίτερα το Σύλλογο Παλαιοχωρίου που με αυτές τις εκδηλώσεις όπως είναι η γιορτή του Κάστανου κρατάνε την παράδοση. Γιατί η Ελλάδα χωρίς παράδοση δεν θα υπάρχει. Εγώ τώρα θα ανέβω επάνω γιατί αλλιώς με τον τρίπο να δεν φτάνω. Και ζυμπλά να ζυμπλά. Έλα! Ωπα! Τι κάνετε ρε. Ω κύριε, τι κάνουμε, καλά. Όλα καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, δύο λόγια να πούμε. Δώσε συνέντευξη. Παρακαλώ. Και εγώ μαζί. Πάμε μαζί. Γιορτή Κάστανου. Πάρα πολύ κόσμος. Η μέρα Κάστανου που καταλήγει σε γιορτή Κάστανου. Η μέρα Κάστανου. Γιορτή είναι. Η μέρα είναι και καταλήγει σε γιορτή. Να μην έχουμε διαλέξει με τους παπάδες ή τίποτα άλλο. Γιατί μιλάς να έχουμε θέματα. Ναι, γι' αυτό το λέμε. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Όλα είναι καλά. Όλα είναι καλά. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο, εγώ να πω. Τι μπορεί να σου ρωτήσω κάτι. Τρως κάστανα την περιοχή. Βέβαια. Για... Εγώ δεν έτρωγα, γι' αυτό δεν ψήνωσα. Το πιο πιθανό και αυτό, αδερφέ μου. Σάκη, ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Να τρώω, μπορούμε τώρα. Να αρχίσει να τρώσει. Τώρα πας και ψηλώσουμε. Λοιπόν, πάμε να γιορτάσουμε. Πάμε να γλεντήσουμε. Πάμε να γιορτάσουμε. Η μέρα τον καλή. Μπορεί χθες να ξεγέλασε τον κόσμο η βροχή, αλλά σήμερα είναι τα πράγματα πολύ όμορφα. Παρακαλούμε. Η βροχή φοβήθηκε το. Σου λέει τώρα πάνω. Φοβήθηκε τον Αράπογλου. Πάνω τρίπο να σε έχει. Και η βροχή δεν τον Αράπογλου. Αλλά δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά τώρα. Μας περιμένει γλέντι μόλις τελειώσουν από εδώ οι σύλλογοι ακριβώς από κάτω. Για να περάσει ο κόσμος τέλεια. Και κρασί, και κρασί σε αυθονία. Και κρασί σε αυθονία. Λοιπόν, βρίσκοντας τον Τρίφωνα και την Όλγα, εγώ θα περάσω καλά σίγουρα. Αυτό είναι μόνο σίγουρο. Είναι σίγουρο, είναι σίγουρο. Καλά. Βλέπω τα κάστανα με τα χέρια, δεν καίγεσαι. Όχι, εντάξει. Μαθημένος. Πρώτη χρονιά είναι στα κάστανα, αλλά σαν εθελοντής υπάρχουν και άλλες φορές, απλά εντάξει, δεν είναι κάτι το τρομερό. Okay. Λοιπόν, τα κάστανα είναι εδώ ντόπια αυτά, από εδώ. Ναι. Ναι. Από το βουνό. Και τι κάνετε τώρα, ψήνετε κάστανα και προσφέρετε στον κόσμο κάστανα. Ναι. Και κρασί και διασκέδαση με τους χορούς και τα υπόλοιπα τμήματα. Από το σύλλογο εθελοντής. Ναι, ναι. Κόσμο βλέπω πολύ όμως, έτσι. Ναι, πάει ναι. Καλά. Ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι και τις υπόλοιπες χρονιές. Αυτό είναι το καλύτερο κάστανο. Πιστεύουμε. Ελλάδα. Πες μου τώρα, είναι δεν το ξέρω, καλύτερο. Είναι το καλύτερο. Δεν το λέμε γιατί είμαστε από εδώ, αλλά είναι το καλύτερο.
Ελπίζουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ. Βράζει το Καστανάκι. Ναι, ναι. Πες μου τώρα, γιατί εγώ έχω απορία. Το κάστρο της περιοχής είναι το καλύτερο, λέει, στην Ελλάδα. Εννοείται. Σίγουρα. Σίγουρα. Άμα τρως από το κάστρο, τι συμβαίνει? Ανανεώνεσαι. Ανανεώνεσαι. Σίγουρα. Και με κρασάκι. Και με κρασάκι καλό. Και είναι δωρεάν όλα. Όλα. Κάστανα. Είναι για τον κόσμο. Ό,τι υπάρχει είναι για τον κόσμο. Τι άλλο θα προσφέρουμε στον κόσμο σήμερα? Τα πάντα, ό,τι θέλουνε. Διασκέδαση, τοπίο πολύ όμορφο και να μαζέψουνε και κάστανα όποιος θέλει. Και το κρασί από την περιοχή. Άφθονο. Την περιοχή και αυτό. Από την περιοχή. Άρα όλα δικά μας και άφθονο κρασί. Στην πόλη Γιάννα, πάνε Παναγιά μου να πολεμεί. Και φυσικά έχουμε και χορευτικά. Σε λίγη ώρα θα αρχίσει ο κόσμος να χορεύει όλους μαζί με τα χορευτικά. Μουσικούλα καλή, περνάμε ωραία. Και όπως βλέπετε, όλες οι ηλικίες μέσα σε ένα καταπληκτικό δάσος. Στο δρόμο που διαβαίναν, στη μαύρη θάλασσα, κάποια φουρτούνα πιάνει Παναγιά. Λοιπόν, στη γιορτή του Κάστανου βρήκαμε και τον Βασίλη Χατζηπαναγή. Έλα, ντρέπεται. Είναι αλήθεια ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της περιοχής? Ναι, ναι. Γιατί είναι ο Μαραντόνα του χωριού. Δεν ξέρω, εγώ δεν... Εμένα μου κάνεις πάντως σε Χατζηπαναγή, να ξέρεις. Ναι, αλλά εγώ δεν ασχολούμαι με ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω. Μου κατέστρεψες το όνειρο. Κρίμα, δεν πειράζει. Περνάμε καλά εδώ? Περνάμε, βεβαίως. Όπου έχουμε κρασί, έχουμε κάστανα. Μετά θα πάμε να φάμε και ένα μεζέ. Τα πάντα. Ναι, τα πάντα. Θα γιορτάσουμε τη γιορτή του Καστάνου. Από εδώ είσαι? Ναι. Τι είσαι από εδώ? Κι εγώ από εδώ είμαι. Πόσες πολλές βλέπω στο χωριό όμως. Έχω καιρό να έρθω από το καλοκαίρι βασικά. Μένω στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Θεσσαλονίκη μένεις? Ναι, ναι. Έφυγες από εδώ για να πας στη Θεσσαλονίκη? Τι να κάνω, γαμπρόσφυγα. Ερωτικός μετανάστης. Ναι. Τα ίδια, σε καταλαβαίνω. Το μάθανε
μέσα θα λέμε. Γιορτή Κάστανου, δεν μπορείτε να λείπετε από εδώ. Είναι γεγονός ότι έχω να λείψω πάρα πολλά χρόνια, ίσως δεκαετίες. Μια ωραία γιορτή, πολύ κόσμο βλέπουμε, δωρεάν κρασί, κάστανα, περνάει καλά ο κόσμος. Μια πολύ καλή γιορτή σε ένα εξαιρετικό μέρος, το οποίο το απολαμβάνουμε δυστυχώς μόνο μία φορά το χρόνο και πιστεύω ότι όσο περισσότεροι άνθρωποι έρχονται μία φορά, αυτοί προγραμματίζουν και έρχονται και τις επόμενες χρονιές. Από τότε που αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε με το Σύλλογο του Παλαιοχωρίου και τον τότε Δήμαρχο τον Παράσκο του Σιμούδη, είναι μια προσπάθεια που αποτελεί μια διαφήμιση του ορεινού όμου της Καβάλας, της ομορφιάς του Παγκαίου, και πιστεύω ότι όσο περισσότεροι άνθρωποι ήρθουν, τόσο περισσότερο χαλαροί, χαρούμενοι και ευδιάθετοι θα φύγουν. Ας πούμε τη χθεσινή βροχή, εγώ φοβήθηκα κάποια στιγμή ότι σήμερα λόγω λάσπης, λόγω ψύχρας δεν θα έχει κόσμο, αλλά ευτυχώς ο κόσμος μας διαψεύδει και μας διαψεύδει και το χαιρόμαστε κιόλας όταν βλέπουμε όλη αυτή την κοσμοσυρωή. Να περάσουμε καλά. Έτσι λέμε. Πάμε. Είναι ένα από τα ωραιότερα δάση της Ελλάδας, το Καστανόδος εδώ. Και η φύση που έχει γενικά το Παγκαίο, να κρατήσουμε και αυτό. Η φύση που έχει το Παγκαίο είναι από τις λίγες που μπορεί να συγκριθεί με τη Βόρεια Ευρώπη, θα λέγαμε. Είναι το χρυσοφόρο Παγκαίο και πρέπει να το τονίζουμε κάθε φορά. Και πάντα, ενώ συνηθίζουμε να μιλούμε για τουριστική ανάπτυξη, ορισμένες φορές κάνουμε το λάθος να μιλούμε μόνο για την παραθαλάσσια, για την παράκτια τουριστική ανάπτυξη του Δήμου μας. Όμως δεν πρέπει να ξεχνούμε τον τουρισμό που έχει να κάνει με το Παγκαίο Όρος, με τα όμορφα μονοπάτια που έχει το Παγκαίο Όρος που πρέπει να τονίζουμε κάθε φορά, με τον θρησκευτικό τουρισμό που εκτείνεται σε όλο το Παγκαίο Όρος. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την παράκτια ζώνη των 65 χιλιόμετρων νομίζω ότι μπορούν να συντελέσουν και να βοηθήσουν και να συνδράμουν ουσιαστικά στην τουριστική προβολή και ανάπτυξη του Δήμου μας. Και τα μοναδικά προϊόντα που έχει το Παγκαίο, γιατί έχουμε πολύ καλό τσίπουρο, κάστανο, μέλι, καταπληκτικά τυροκομικά προϊόντα, κρασιά, κτηνοτροφία. Δηλαδή, έχει τόσα πολλά που πολλά ξεχνάμε. Ναι, είμαστε γι' αυτό λέμε ότι ζούμε σε μια παραδεισένια περιοχή. Και εμείς ως παράγοντες αυτού του τόπου πρέπει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που έχει ο τόπος μας να βοηθήσουμε ώστε να προβληθούν περαιτέρω, και σε αυτή την προσπάθειά μας θέλω να ευχαριστήσω και εσάς ως μέσα μαζικής ενημέρωσης που πραγματικά συντελείται ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και όλους τους φορείς, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους ανθρώπους που μετέχουν, είναι μέλη των φορέων αυτών, την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου και όλοι μαζί που προσπαθούμε, τους ιδιώτες, τα καταστήματα που υπάρχουν στην περιοχή, πάρα πολλές ταβέρνες που μπορούν όλον αυτόν τον κόσμο που βλέπουμε σήμερα εδώ πέρα να τον φιλοξενήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να ξανάρθουν. Είναι αυτό το βασικό, ότι και έρχονται και για την ομορφιά, τη φυσική ομορφιά, το κάλος αυτό που έχει το βουνό, αλλά και τη φιλοξενία που βλέπουν από όλους τους καταστηματάρχες της περιοχής. Θα σας πω τι μου είπε μία παρέα κυνηγών, οι οποίοι συμμετείχαν σε κάποια γυρίσματα για το κυνήγι που κάνουμε. Είστε τυχεροί, γιατί στην περιοχή που μένετε είναι ένας παράδεισος που έχετε τα πάντα. Υπάρχουν κρυμμένοι θησαυροί στην περιοχή μας, που ακόμα και το κυνήγι είναι ένας από αυτούς, μπορεί να φέρουν και την ανάπτυξη και πάρα πολλά έσοδα. Το θέμα είναι να μπορέσουν να τα κάνουν. Στο κυνήγι αναφέρεσαι συχνά, αλλά θα σε δω στο βουνό, γιατί το έχω δηλώσει και άλλη φορά ότι είμαι και εγώ κυνηγός και θέλω να σε δω στο βουνό εκεί, στη δράση. Να πάμε παρέα. Στη δράση. Λοιπόν, ραντεβού στο βουνό. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία. Χρόνια πολλά.